Και τώρα παρακαλώ τον κύριο Κώστα Γεωργουσόπουλο, κριτικό ποιητή, μα πάνω απ' όλα δάσκαλο, να πάρει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, εγώ έχω ένα μεγάλο προνόμιο. Ο Γιώργος Δουαντζής υπήρξε μαθητής μου. Πριν από πολλά χρόνια, τα δικά του δεν φαίνονται, τα δικά μου φαίνονται. Μπορώ λοιπόν να ισχυριστώ ότι από τα 17 χρόνια που τον γνώρισα, 17 ετών μέχρι σήμερα, παρακολουθώ την πορεία του. Την παρακολουθώ με αγάπη, συχνά με θαυμασμό. Γιατί όντως μέσα σε μια δύσκολη εποχή, μέσα σε συμπληγάδες και πολλές φορές από την πλευρά του αναλήψεις θέσεων ευθύνης, τέτοιες που θα μπορούσε κανείς να περιμένει ότι θα έχει παραμερίσει λιγάκι και τις ευαισθησίες του και τον τρόπο να εκφράζεται με αυτές, μπόρεσε και επιβίωσε πάντα τρυφερός, πάντα κέριος. Ήξερα το πάθος του με τη φωτογραφία, ομολογώ όμως ότι με ευνηδίασε το βιβλίο αυτό και για την καλαισθησία του και για την ευαισθησία του και για την αγάπη του για τα μικρά πράγματα. Η ποίησή του που συμπληρώνει αυτές τις εικόνες είναι ανάλογη με το περιεχόμενο και ισορροπούν. Και βεβαίως είναι μια έξοχη έκδοση ενός ειδικευμένου και μοναδικού στην Ελλάδα εκδοτικού οίκου όπως είναι ο οίκος Καπών. Αλλά εγώ σήμερα δεν θα μιλήσω για αυτό το βιβλίο, ίσως είναι άλλοι πιο κατάλληλοι από μένα. Θα μιλήσω για την πρόσφατη ποιητική του συλλογή. Αγαπητέ κύριε Πρίτανη, εκεί είναι η βόμβα. Το βιβλίο αυτό, «Η πατρίδα των καιρών», είναι μία βόμβα στα θεμέλια όλου του σαθρού αυτού οικοδομήματος που σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να το στηρίζουμε με τις ασθενείς μας πλάτες εμείς οι συνταξιούχοι. Μίλησα για έναν τρυφερό άνθρωπο, για έναν ευαίσθητο άνθρωπο που είναι ο Γιώργος ο Δουαντζής, αλλά ομολογώ ότι με ευνηδίασε ο θυμός του. «Η πατρίδα των καιρών», το βιβλίο του αυτό, είναι ένα θυμωμένο βιβλίο. Ένα οργισμένο βιβλίο. Και ως εκ τούτου ξανασυνάντησα τον Γιώργο των 17 ετών, γιατί είναι ένα εφηβικό βιβλίο. Γιατί μόνο σήμερα πιθανόν κάποιοι έφηβοι μπορούν να εξεγείρονται. Το βιβλίο αυτό είναι μια ελεγία με την παλιά σημασία, την αρχαία της λέξεως, διότι η ελεγία στην πρώτη περίοδο της ποιητικής μας, θα έλεγα ένας παράδοσης, ήταν πολιτική ποίηση. Οι μεγάλοι εκείνοι ελεγιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ο Σόλων ο ίδιος, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ξεθεμέλιωναν τα παραδοσιακά, έκαναν βαθιά κριτική στους θεσμούς, άνοιγαν καινούργιους δρόμους στη σκέψη, αλλά ήταν άτεγκτοι με τους συμβιβασμούς. Το βιβλίο του Γιώργου Δουαντζή είναι ένα θυμωμένο βιβλίο, αμήλικτο, με ό,τι σήμερα συμβαίνει δίπλα μας, με ό,τι έχει συμβεί και ό,τι πιθανόν μας περιμένει. Ομολογώ ότι με ευνηδίασε. Αν αυτό δεν είναι μια, θα λέει κανένας, επιστροφή στη μεγάλη ποιητική ποίηση που στο παρελθόν δόξασε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ποίησή μας, έχουμε σημαντικούς ποιητές, πάρα πολλούς σημαντικούς ποιητές, μιλάω την τρέχουσα γενιά, αλλά ιδιωτεύουν. Έχουν απελπιστεί πιθανόν από τα πράγματα μέσα στα οποία ζουν, γι' αυτό και κλείνονται σε ένα περίεργο κουκούλι και εκεί ασχολούνται πια με τα ιδιωτικά. Ασχολούνται με τα πάθη τους, ασχολούνται με τις ενοχές τους, ασχολούνται πολλές φορές ακόμα και με τις ουτοπίες τους. Αλλά αυτός ο τόπος, από την εποχή του Σολομού και του Κάλβου μέχρι την εποχή του Ελίτη, έκανε ποίηση εξωστρεφή και όχι εσωστρεφή.
ποίηση και θα μου επιτρέψει να το πω, γιατί αυτή τον καιρό θέλω να το πω σαν άμυνα σε οτιδήποτε ακούγεται εναντίον της έννοιας, πατριωτική ποίηση. Και πατριωτική ποίηση είναι εκείνοι οι οποίοι υπερασπίζονται τα τιμαλφή αυτού του τόπου. Δεν είναι ιδεολόγημα, τα τιμαλφή. Ό,τι πολυτιμότερο ουσιαστικά συγκροτεί αυτή την εμπειρία που ονομάζεται, αν θέλετε, Ελλάδα, σε αυτόν εδώ, αν θέλετε, τον ταλαιπωρημένο μοιχό της Ευρώπης. Ο Γιώργος Λουαντζής λοιπόν έγραψε ένα θυμωμένο βιβλίο, τα 42-43 αυτά τα ποίηματά του, τα οποία ουσιαστικά αποκαλύπτουν όλη τη σύψη αυτού του καθεστώτος, καθεστώτος πολιτικού, κοινωνικού και πνευματικού καθεστώτος. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο. Ποτέ δεν ήταν ανεξάρτητο. Κάθε φορά οι ακμές και οι παρακμές ενός λαού ή μιας εποχής ολόκληρης ήταν σύνθετες και ήταν σύνθετες με όλη αυτή τη διαστρωμάτωση των εκδηλώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας και στον πολιτισμό και στην οικονομία και τα πράγματα. Οι μεγάλες στιγμές της ανθρωπότητας ήταν ανατάσεις όλου του συστήματος. Βρισκόμαστε στο βυθό και αυτή η αναζήτηση μιας πατρίδας μέσα στους καιρούς και όχι, αν θέλετε, αυτό που εγκαταλείψαμε, την αιώνια επικαιρότητα της πατρίδας. Και όταν λέω πατρίδα, συγχωρέστε μου για μένα που είμαι λιγάκι μανιακός με τις έννοιες, δεν έχει καμία σχέση με τη μεταφυσική που πήρε η έννοια αυτή και κάποια στιγμή δημιούργηθηκε ακόμα και τρομοκρατία των εννοιών. Η λέξη πατρίς στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε, ήταν επίθετο κατά παράληψη του ουσιαστικού γέα. Πατρίς γέα. Είναι η πατέρα, η πηγή του πατέρα μου. Εκεί που μόχθησε, εκεί που έσπηρε, εκεί που θέρισε, εκεί που πέθανε, εκεί που θάφτηκε. Αυτός είναι. Είναι χειροπιαστά πράγματα αυτά. Και αυτά σήμερα, σε αυτά τα πράγματα σήμερα έχουμε γυρίσει την πλάτη. Ο Γιώργος λοιπόν, ξεκινώντας από μια τέτοια εφηβική εξέγερση, γράφει ένα ποίημα απελπισίας στο βάθος. Δεν βλέπω να νιώθει ότι υπάρχει ελπίδα, αλλά αισθάνεται την υποχρέωση να το φωνάξει ότι αυτός βλέπει την εποχή θεόγυμνη και απελπισμένη. Δεν θέλει να βαφκαλίζεται ότι υπάρχουν λύσεις. Τουλάχιστον ας συνειδητοποιήσουμε μέσα από αυτή την ποίηση ότι βρισκόμαστε στην άκρη του γκρεμού. Αν υπάρχει σε αυτό το γκρεμό η δυνατότητα, όπως έλεγε ο Παλαμάς, να ξαναφυτρώσουν τα παλιά μας τα φτερά τα μεγάλα, εγώ θα το ευχηθώ και θα περιμένω ίσως μια παλινοδία αργότερα του Γιώργου του Βουαντζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.